Η αναζήτηση του νετρίνου. Κάποτε, πριν 15 δισεκατομμύρια χρόνια, μια έκρηξη, το Big Bang, υπήρξε η αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος. Τότε δημιουργήθηκε και το νετρίνο, ένα μυστηριακό, σχεδόν φαντάστικο σωματίδιο, με σχεδόν μηδενική μάζα, που κινείται από τότε με την ταχύτητα των 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, την ταχύτητα του φωτός. Κάθε στιγμή δισεκατομμύρια νέτρινα κυκλοφορούν ασταμάτητα, διασχίζουν τη γη και συνεχίζουν ανενόχλητα το ηλιμπιώδες ταξίδι τους. Όπως είναι προφανές, η ανίχνευση των νετρίνων απαιτεί την κατασκευή ενός νέου είδους τηλεσκοπίου. Οι Αμερικανοί έχουν εγκαταστήσει στα ανοιχτά της πύλου, βυθισμένο στα 4.000.000.500.000 μη υπό την θάλασσα, το πρώτο τηλεσκόπιο νετρίνων. Φανταστείτε στο βυθό της θάλασσας, όχι ένα αλλά 40 τουλάχιστον, 12 όροφους πύργους με συνολικό ύψος μεγαλύτερο από τον πύργο του Έβελ. Το δάπεδο του κάθε οροφού έχει σχήμα εξαγώνου. Στο κέντρο του εξαγώνου μια σφαίρα από τιτάνιο περικλεί τα πολύπλοκα ηλεκτρονικά μέρη και με ένα καλώδιο οπτικών ίνων πρωτοποριακής τεχνολογίας, εγκατεστημένο από τον ΟΤΕ, τα σήματα μεταδίδονται στη στεριά. Σκοπός είναι να ανιχνεύσουν τα νετρίνα. Αυτά λένε επίσημα οι επιστήμονες για το τι συμβαίνει στην πύλο. Τώρα σπάμε στα πόρυτα, αν βέβαια ισχύουν αυτά. Η σημερινή τεχνολογία των Αμερικανών είναι δοτή, είναι πανάρχια γίνει τεχνολογία των Ελλήνων, που ανακάλυψαν σε κάποια άγνωστα αρχεία ή σε κάποιες υπόγειες κρύπτες, ή την βρήκαν κατά την μετάβαση στο φεγγάρι, ή τέλος που θεωρώ και σαν πιθανότερο, τους την έδωσαν οι εξωγήινοι. Το σχέδιο ΕΑΡ είναι μια κακή απομίμηση της ηλεκτρομαγνητικής ομπρέλας του χρόνου που είχαν δημιουργήσει οι εξωγήινοι πριν από 50.000 χρόνια. Τώρα γιατί κάνανε τόσα έξοδα για να ανιχνεύσουν άραγε το νετρίνο. Μα το έχουν βρει ήδη παραδείγματος χάρη στην Ιαπωνία. Τότε γιατί τόσα έξοδα και τόσοι επιστήμονες. Η απάντηση λένε αυτοί που ασχολούνται με συνωμοσιολογικά πράγματα είναι ότι ο δρακόνιος στόλος που βρίσκεται στο Κρόνο είναι ορατός μόνο με αυτά τα τηλεσκόπια νετρίνων. Να είστε καλά, γεια σας.